centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα και να σύντηκαν. Βέβαια εσείς, καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι που να κλείσουμε κι εμείς, τι να πω, δεν ξέρω. Αν μπορεί να συμβεί και αυτό. Τώρα να το δώσω σαν ευχή, φαντάζομαι θα δεν θα. Όχι. Λοιπόν, αλλά έχουμε πάρει και εμείς όλα τα μέτρα προστασίας. Στο σταθμό δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς. Είμαι μόνος μου, δεν υπάρχει ούτε το προσωπικό κανένας. Για τους λόγους όσες μέρες χρειαστεί να είμαστε σε αυτήν την απομόνωση. Την αυτοαπομόνωση τέλος πάντων. Χρειάζεται, γιατί όσο το εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα, όσο περισσότερο απομακρύνουμε τη μεγάλη πράγματι πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα. Αν και βλέπετε στην Αγγλία λειτουργούν εντελώς αντίστροφα. Εκεί επιδιώκουν ο ένας να κολλήσει με τον άλλον για να αποκτήσει ο κόσμος αντισώματα, ώστε να μην χρειάζεται ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακα για το συγκεκριμένο ιό. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Εντάξει, τώρα. Με ό,τι επικινδυνότητα αν έχει και αυτό. Για λύση τέτοιων προβλημάτων, νομίζω ότι θέλουν και πολλή συζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, πάμε τώρα να δούμε. Πήρατε την διαταγή κι εσείς. Κλειστά τα εμπορικά από αύριο. Αν και θα λέγαμε πολύ λίγα εμπορικά ήταν ανοιχτά και χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη. Εγώ θα έλεγα ότι σχεδόν όλοι είχαν κλείσει από το Σάββατο, κύριε Αντώνη. Και από το Σάββατο θα έλεγα, μπράβο, ναι. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε αυτά τα καταστήματα τα οποία μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνεται τη δυνατότητα να παραμένουν ανοιχτά, νομίζω ότι όλοι. Δηλαδή, τι θα παραμείνει ανοιχτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο. Σούπερ μάρκετ. Ωραία. Φαρμακεία. Κρεοπολία. Ναι. Φούρνοι. Βενζινάδικα. Οι τράπεζες. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Βασικά όλα αυτά τα καταστήματα τα οποία έχουν ήδη πρώτης ανάγκης. Μάλιστα. Φαρμακεία επίσης. Χθες το βράδυ άκουγα για κινητή τηλεφωνία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα. Κινητή τηλεφωνία, μάλιστα. Ακόμα και αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι εκ των πραγμάτων πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, κύριε Σούλη, είναι φως φανάρι ότι πρέπει να λαμβάνουν τις προφυλάξεις τους. Μάλιστα. Και να εφαρμόζουν αυτά τα οποία ακούμε σε καθημερινή βάση. Πιθανό να μας έχει κουράσει μια τέτοια κατάσταση, όμως αυτό το πράγμα πρέπει να το εφαρμόσουμε. Είναι για το καλό όλων μας. Είναι για τις περίφημες, οι 14 μέρες για σας αρχίζουν από αύριο, κύριε Πανταζή. Από αύριο, κύριε Πανταζή. Πιστεύετε ότι θα είναι 14 ημέρες? Μακάρι να είναι 14 ημέρες. Μακάρι να είναι 14. Πιστεύετε δηλαδή ότι... Ανάλογα, βέβαια, το λέω αυτό διότι πλησιάζουμε, αν δεν το έχουμε αντιληφθεί, και στο Πάσχα. Πλησιάζουμε. Το Πάσχα ήρθε. Ναι. Το Πάσχα ήρθε. Το Πάσχα ήρθε, ναι. Μακάρι κύριε Αντώνη να είναι μόνο για 14 ημέρες. Δεν ξέρω. Βέβαια, αυτοί οι σχεδιασμοί σε κεντρικό επίπεδο είναι προφανές ότι μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα αλλάζουν. Ναι. Φαντάζομαι ότι με βάση τα δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν τις αμέσως επόμενες 7, 8, 10 μέρες, είναι προφανές ότι θα ανακοινώνονται και τα αντίστοιχα μέτρα. Ναι. Όμως, τέλος πάντων, αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι το να παραμένει μια μικρή επιχείρηση κλειστά δημιουργούνται χιλιάδες προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, η ρευστότητα είναι μηδαμινή. Τα αποθεματικά τα οποία υπάρχουν στον καθένα από εμάς είναι ελάχιστα έως καθόλου. Συνεπώς, τα προβλήματα από τη στιγμή που η αγορά θα παραμείνει κλειστή, από τη στιγμή που δεν θα κινείται ο κόσμος, από τη στιγμή που δεν θα γίνεται τζίρος, από τη στιγμή που δεν θα γίνονται εισπράξεις κτλ. Φαντάζεστε ότι το ένα πρόβλημα πάνω στο άλλο στο τέλος θα δημιουργήσει την έκρηξη. Θα κλείσουν πολλά. Μας ενημερώνουν τώρα ότι κλείνει και άλλο βυρσοδεψίο στα όρια των ομών Κοζάνης και Καστοριάς επίσης. Μας ενημερώνουν μόλις τώρα. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα πάμε για 14 μέρες, κύριε Πανταζή, για πολύ περισσότερο. Το πιο πιθανό είναι αυτό, κύριε Αντσούλη. Θα πάμε για περισσότερο σίγουρα. Αυτό βλέπω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία. Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη και από άλλα πράγματα, δηλαδή εμείς προσπαθούμε να δούμε πού θα πάει η δουλειά και από άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς ως σταθμή οφείλουμε να κάνουμε κάθε χρόνο μια ετήσια υποβολή στοιχείων στο τμήμα διαφάνειας του ΕΣΟΥΡΟΥ
Αυτό ξεκινούσε για μας από αύριο Τετάρτη και τελείωνε 1 Απριλίου. Ξέρετε για πότε μας έχουν πάει? Μετά από 3 μήνες. Η προθεσμία λοιπόν που θα καταθέσουμε όλα αυτά τα απαραίτητα έγγραφα, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, είναι από 18 Ιουνίου ως 1 Ιουλίου. Πάμε λοιπόν εμείς 3 μήνες πίσω σε αυτήν την παράταση. Αυτό δεν ξέρω αν λέει κάτι και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ζωής, αλλά για να μας βάζει το κράτος ουσιαστικά. 3 μήνες μετά, δεν ξέρω κύριε Πανταζή, πώς θα ακούτε εσείς αυτά? Όπως έβαλε για τέτοια χρονικά διαστήματα και όλες τις αποπληρωμές, ναι, των υποχρεώσεων των πολιτών προς το δημόσιο. Άρα βλέπω ότι μιλάμε για ασφάλεια μετά από τρίμηνο. Μακάρι όλα αυτά να είναι θεωρητικά, κύριε. Να είναι θεωρητικά. Να πάνε πολύ καλύτερα, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο... σε πολύ πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Από εκεί και μετά, υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν και μια διπλή ιδιότητα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Πανταζή. Έχουν μια διπλή ιδιότητα, δηλαδή είναι και εμπορικά, αλλά και λιανική δηλαδή, αλλά έχουν και παροχή υπηρεσίας. Εκεί τι γίνεται? Αυτό το πράγμα, κύριε Ανασούλη, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο καθένας με βάση τη δραστηριότητα την οποία έχει. Ναι. Στα σίγουρα, σε φυσικό κατάστημα, για πώληση προϊόντων και τα λοιπά, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες που επιτρέπονται να λειτουργούν, δεν μπορεί να το κάνει. Από εκεί και μετά, όμως, αν μου λέτε για παροχή υπηρεσίας, είναι προφανές ότι θα πρέπει να λαμβάνει και αυτός και αυτοί οι οποίοι θα επισκέπτονται αυτό το κατάστημα, ναι, όλα τα απαραίτητα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μένει να το διευκρινίσουμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί είναι... Έχει να κάνει κάτι με το, έχει να κάνει με το εάν μπορούν να λειτουργούν ή όχι, έχοντας παράλληλα και τις δύο δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν. Όσο περνούν οι μέρες, θεωρώ και πιστεύω ότι θα μπαίνουν πολλές παράμετροι μέσα. Ναι, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, για να γίνουμε λίγο και πιο συγκεκριμένοι, ας πούμε, είναι ένα κατάστημα που πουλάει τα είδη, ας πούμε, των υδραυλικών. Δεν έχουν διάφορα πράγματα μέσα υδραυλική? Έχουν. Είναι όμως και υδραυλική. Έρχονται να μου φτιάξουν και τη βρύση. Δουλεύει το κατάστημα ή δεν δουλεύει τώρα? Το κατάστημα δεν δουλεύει. Και ποιος δουλεύει? Το φυσικό κατάστημα δεν δουλεύει, κύριε Ανασούλη. Όποιοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες οι οποίες ανακοινώθηκαν ότι έχουν τη δυνατότητα, ναι, να παραμένουν ανοιχτά, ναι, όλοι οι υπόλοιποι είναι κλειστά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κλειστά. Λοιπόν. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος στην εκτίμηση και στη διατύπωση την οποία κάνω. Ναι. Αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι. Τώρα, είπα να κλείσετε, κύριε Πανταζή, οι υποχρεώσεις των καταστημάτων, πώς θα πάνε τώρα από εδώ και πέρα, για να το εξηγήσουμε λίγο γι' αυτό? Ένας Θεός ξέρει. Δεν θα έπρεπε παράλληλα με τις ανακοινώσεις για το κλείσιμο των εμπορικών ή το κλείσιμο οποιονδήποτε κάθε μέρα, γιατί έχουμε κάθε μέρα καινούργια κλεισίματα, να συνοδεύεται και από τη σειρά των μέτρων? Κοιτάξτε, νομίζω ότι από σήμερα και μετά, ναι, ή από αύριο και μετά, αν θέλετε, ας δώσουμε και ένα μικρό χρονικό περιθώριο. Και με δεδομένο ότι εχθές έγινε και αυτό το περιβόλι του Eurogroup με την τηλεδιάσκεψη, ναι, κτλ. Και με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών εκεί το βράδυ, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει η κάθε είδους επιχείρηση, μικρή, μεσαία, μεγαλύτερη, μέσα σε αυτό το μεγάλο, ναι, πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι σε καθημερινή βάση, επειδή τα προβλήματα θα βγαίνουν και θα προκύπτουν κάθε μέρα, κάθε ώρα που θα περνάει, θα δίνεται και μια απάντηση. Το θέμα είναι αυτές οι, ναι, απαντήσεις να δοθούν όσο πιο έγκαιρα γίνεται, ναι, για να μπορέσουν όλοι να ξεκαθαρίσουν το τι μπορούν να κάνουν και το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή, ναι, τη δυσκολία η οποία πραγματικά, ναι, είναι μπροστά μας. Και αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Προφανώς. Κυριολεκτικά. Τώρα, υπάρχει και, όπως ξέρετε, υπάρχει και η εισήγηση των φορέων της Καστοριάς να κηρυχθεί ο νομός σε καραντίνα, να τεθεί ο νομός σε... Πώς το λένε, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ρωτήθηκε χθες ο κύριος Χαρδαλιάς, δεν ξέρω, το ακούσατε? Το είδα, ναι. Το είδατε. Και δεν μπαίνουμε σε καραντίνα, δεν μπαίνουμε σε αυτό που λέμε έκτακτη ανάγκη. Όταν ένας νομός μπαίνει σε καραντίνα, τότε ακολουθούν και κάποιες διατάξεις της ενίσχυσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων. Πρέπει να δίνει εκεί λεφτά το κράτος. Πιστεύετε ότι δύσκολα θα μπούμε?
Κοιτάξτε, αν φτάσουμε σε σημείο να δημιουργηθεί πρόβλημα τεράστιο με την εξάπλωση και την διασπορά του ιού, είναι προφανές ότι θα μπει όλη η χώρα. Ναι. Τώρα, δεν μπαίνει η Καστοριά, η οποία πραγματικά είναι μια περιοχή με ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Πιστεύω ότι είναι εκτίμηση αυτών οι οποίοι μπορούν να βάλουν τέτοιες αποφάσεις. Με την ευκαιρία, ας το ακούσουμε λίγο και τη σχετική απάντηση, είναι 20 δευτερόλεπτα, του κυρίου Χαρδαλιά, όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με την Καστοριά που ζητά να μπει σε καραντίνα. Ακούστε λίγο, κύριε Πανταζή, και εσείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το θέμα της Καστοριάς το παρακολουθούμε. Υπάρχει πράγματι μία ανησυχία, αλλά η ανησυχία αυτή δεν σημαίνει ότι υπό οποιαδήποτε πίεση και χωρίς τα πραγματικά δεδομένα θα προχωρούμε σε καραντίνες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το νοσοκομείο ενισχύεται και σε προσωπικό και έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Το νοσοκομείο ενισχύεται και έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα. Εντάξει, εγώ έχω και μοιοπία, δεν είδα πώς ενισχύεται το νοσοκομείο, ας πούμε, και τα μέτρα που έχουν. Δεν ξέρω, έχετε δει κάτι εσείς, κύριε Πανταζή? Δεν σας άκουσα. Το νοσοκομείο ενισχύεται, μέτρα παίρνονται, τα πραγματικά δεδομένα, δεν μπαίνει η Καστοριά σε καραντίνα. Δεν ξέρω, βανική κάπως. Ας μην ξεχνάμε ότι η Καστοριά πέφτει 650 χιλιόμετρα από την Αθήνα, έτσι. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση πάντως του νέου υφυπουργού κρίσεων. Εγώ πιστεύω, κύριε Άρχοντα, ότι οι τοπικοί άρχοντες είναι προφανές ότι μεταφέρουν την πραγματικότητα που επικρατεί στον ομό αυτή τη στιγμή με κάθε λεπτομέρεια. Εγώ θα λέγα ότι ίσως θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο πιεστική και ακόμα πιο φορτική προς την κεντρική διοίκηση. Ναι. Είναι προφανές ότι πρόβλημα υπάρχει. Είναι προφανές ότι αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, το πρόβλημα μπορεί να εξαπλωθεί και να γιγαντωθεί με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι καταρχήν να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Και από εκεί και μετά, βήμα-βήμα, ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, πιστεύω ότι όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πραγματικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πανταζή, που είστε μαζί μας. Να προσθέσω μόνο, αν θέλετε, για να έχουμε χρόνο, κύριε Αντσούλη, ότι ακόμα από την Παρασκευή είχαμε στείλει στους δύο βουλευτές του νομού μας σχετική επιστολή. Το είχατε πει και στην έκτακτη εκπομπή, ναι. Έτσι ακριβώς. Ετοιμάζουμε μία δισέλιδη, τρισέλιδη επιστολή με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων. Θα την αποστείλουμε σε όλους τους βουλευτές, κυβερνητικούς και μη, της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και των νομών Πέλλας και Ημαθίας που αποτελούν την Ομοσπονδία μας. Είναι ένας μπούσολας μέτρων με βάση τα οποία θεωρούμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση αυτή την περίοδο, η οποία πραγματικά είναι δύσκολη. Ναι. Οι δυσκολίες βέβαια υπήρχαν, απλά το πρόβλημα επιδεινώνεται και φοβάμαι ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Είναι προφανές ότι οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πούμε όλοι από εμάς, έχουμε φτάσει πλέον στα όρια μας. Και επίσης είναι προφανές ότι το κράτος πρέπει να κάνει οτιδήποτε για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κατάλαβα. Επιμένουν πάρα πολλοί φίλοι για το θέμα της καραντίνας, για το θέμα της έκτακτης ανάγκης του νομού. Σας ρωτάνε, κύριε Πανταζή, από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί κατά τη γνώμη σας δεν μπήκαμε σε καραντίνα. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν μπήκαμε σε καραντίνα, μα δεν μπορώ να το ξέρω, κύριε Ανσούλη. Είναι προφανές ότι υπάρχουν άλλοι πιο ειδικοί από μένα, οι οποίοι μπορούν να δουν. Όταν το ζητάει, μισό λεπτάκι, άμα δείτε ποιοι υπογράφουν αυτό το κείμενο, είναι οι πάντες στο νομό Καστοριάς. Το ξέρω. Εδώ ο κύριος Χαρδαλιάς μιλάει και για να δούμε και τα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Δεν έχετε λοιπόν παρά να κάνετε τον κόπο να πάρετε τηλέφωνο τον κύριο Χαρδαλιά ή τον κύριο Τσόρδα. Λίγο δύσκολο να τον βρούμε. Ναι, να τους θέσετε τέτοιες ερωτήσεις, ακόμα και με email, τουλάχιστον να δούμε γραπτός ποιες είναι οι απαντήσεις τους. Μάλιστα. Γιατί στα μικρόφωνα είναι. Να δούμε, λέει, και το μήνυμα ποιοι δεν υπογράφουν. Α, μάλιστα. Δεν υπογράφουν, ας πούμε, δύο βουλευτές. Από ό,τι ξέρω. Θα το δω. Να μην ήταν στη σύσκεψη. Όχι, ήταν. Δεν το ξέρω έτσι. Και πάντως, αυτό το οποίο ζήτησα εγώ προχθές από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη με μήνυμα το οποίο του στείλα, ήταν σε αυτές τις συσκέψεις να συμμετέχει και κάποιος από τις επαγγελματικές ομάδες του νομού μας. Ναι. Το επιμελητήριο κατά βάση, το οποίο εκπροσωπεί τους πάντες και τα πάντα. Ναι. Ελπίζω ότι στην επόμενη ανάλογη σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί, θα καλεστούμε και εμείς. Τώρα, μισό λεπτάκι, αν δεν σας καθυστερώ, γιατί έχει μια αξία τώρα να το δούμε αυτό. Μας βάζουν σε υποψίες εδώ οι ακροατές μας. Αν μπορέσω λίγο να βρω ακριβώς, μισό λεπτάκι λίγο, κύριε Πανταζή, να βρω ακριβώς ποιοι υπογράφουν και ποιοι ήταν εκεί και δεν υπέγραψαν. Μισό λεπτάκι.
Να ανοίξει το αρχείο. Λοιπόν, υπογράφουν ο Αντιπεριφερειάρχης Σαββόπουλος, ο Δήμαρχος Κορεντσίδης, ο Δήμαρχος Γοσλιόπουλος, ο Περιφερειακός Σύμβολος Μάνος, Περιφερειακός Σύμβολος Κώτας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Γαβρίλη Παπαλάμπρος, Θεματική Περιφερειάρχης Καλλιόπη Κυριακίδου, Δήμαρχος Άργους και Παψόγλου, Περιφερειακή Σύμβουλος Κοζατσάνη, Περιφερειακός Σύμβουλος Τζότζης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένου Νοσοκομείου Κουσουρής. Καλά είπα, καλά θυμόμουν, δεν υπογράφουν οι δύο βουλευτές. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ανσούλη. Θέλει υπομονή πολύ. Ναι. Έτσι, θέλει φαρδί στο μάχη πλέον για όλους μας. Κυρίως για ό,τι έχει σχέση με τα θέματα της αγοράς. Είναι προφανές ότι οι δυσκολίες είναι μπροστά μας. Θα τις βρούμε μπροστά μας, δεν υπάρχει περίπτωση να τις ξεφύγουμε. Το θέμα είναι να υπάρχουν τέτοια μέτρα για την οικονομική επιχειρηματικότητα που πραγματικά να μπορέσουν να δώσουν ένα στήριγμα σε όλους εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πανταζή. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.